Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι ειδήσεις του Νικόπολης TV. Το πρώτο τρίμηνο του 2014, 97 επιχειρήσεις στην Πρέβεζα έκλεισαν, κάτι που δείχνει ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το αρνητικό οικονομικό κλίμα. Να σημειώσουμε ότι τα λουκέτα αναμένεται να είναι περισσότερα από το 2013, όπου έκλεισαν συνολικά 304 επιχειρήσεις. Μία ένδειξη της δύσκολης αυτής κατάστασης είναι ότι στις 20 Μαρτίου είχαν κλείσει 83 επιχειρήσεις και στις 2 Απριλίου ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ήταν 97, που σημαίνει ότι καθημερινά το επιμελητήριο δέχεται αίτηση για μία τουλάχιστον διαγραφή. Στην οικονομική κρίση, στην υψηλή φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδει τα λουκέτα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Πρέβεζας, κ. Γιάννης Γιαμάς. Το θέμα συζητήθηκε και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτέρας, όπου τονίστηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουν ακόμη και οι υγιείς επιχειρήσεις. Ο κύριος Γιαμάς σημείωσε ότι λύση μπορεί να δοθεί μόνο αν εφαρμοστούν οι προτάσεις των εμπόρων, των επαγγελματιών και των βιοτεχνών, που ζητούν μεταξύ άλλων να μειωθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και να εφαρμοστούν ρυθμίσεις που θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν θα χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο την οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με επιστολή που αποστέλει προς κάθε αρμόδια αρχή ο συνταξιούχος ερασιτέχνης ψαράς Χρήστος Τσόγκας από το Μενίδετο Λοκαρνανίας, στέλνει το δικό του σήμα κινδύνου για τον αμβρακικό κόλπο. Ο κύριος Τσόγκας, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, θυμίζει ότι ο αμβρακικός κόλπος κάποτε έθρεφε ολόκληρη την περιοχή, ενώ σήμερα αργοπεθαίνει μέρα με τη μέρα. Ο συνταξιούχος ερασιτέχνης ψαράς αναφέρεται στο θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών. Υπογραμμίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός άδειων κλωβών παραμένουν στη θάλασσα εγκαταλελειμμένοι, αποτελώντας εστία μόλυνσης, ενώ την ίδια στιγμή ρήπανση προκαλούν και οι ανενεργές μυδοκαλλιέργειες. Πλαστικές σημαδούρες, τμήματα των κλωβών, πλατφόρμες έχουν αποσπαστεί από τα κύματα και έχουν ξεβραστεί σε μεγάλο μήκος των ακτών. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας αποσπάστηκε ολόκληρος κλωβός και έφτασε μέχρι το λιμάνι του Μενιδίου, τονίζει ο κύριος Τσόγκας. Καλεί κάθε αρμόδια αρχή να απομακρύνει τους κλωβούς και τα άχρηστα υλικά που έχουν παρασυρθεί και μολύνουν τις ακτές και τη θάλασσα. 4 σχολεία της Πρέβεζας συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα» που υλοποιείται από την περιφέρεια Ηπείρου. Συγκεκριμένα, εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν το 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας, το Σχολείο του Παντοκράτορα και το 3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η κινητοποίηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτέλεσμα των δράσεων του έργου θα είναι η εκπαίδευση στην ορθολογική χρήση της ενέργειας από τους νέους και η κατανόηση της σπουδαιότητας της εξοικονόμησης ενέργειας βασικής προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το στρατηγικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας σήμερα και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το μεσημέρι στην Αθήνα, μπροστά από το ΙΠΕΚΑ, όπου συμμετέχουν και εργαζόμενοι από το τοπικό ΙΓΜΕ, απαιτώντας λύσεις από την ηγεσία του Υπουργείου στα χρονίζοντα προβλήματα του ΙΓΜΕ. Αυτή η κινητοποίηση έρχεται στη συνέχεια της κατάληψης του Ινστιτούτου, που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι μέσα στο Μάρτιο, διαμαρτυρώμενοι για την απαράδεκτη και υπονομευτική τακτική του Προέδρου του ΕΚΒΑ, που υπονομεύει με τις αδιαφανείς ενέργειες της διοίκησής του το ρόλο και την προοπτική του ΙΓΜΕ με σκοπό την περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων και του ξεπουλήματος του ορυκτού πλούτου, κάτι που επιβεβαιώνεται, όπως αναφέρουν και με σχετικό προεδρικό διάταγμα που ετοιμάζεται και υποβαθμίζει το Ινστιτούτο, αλλοιώνοντας τη δομή και το ρόλο του. Καλώντας τον Υπουργό ΠΕΚΑ την ίστατη ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του, να συναντηθεί με το Συνδικάτο προκειμένου να δώσει άμεση λύση στα προβλήματα του ΙΓΜΕ για να μπει φραγμός στον κατήφορο που σπρώχνει το Ινστιτούτο στην υποβάθμιση και τη διάλυσή του. Ακόμη, καλούν φορείς, συνδικάτα, κόμματα αλλά και το λαό να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα τους. Οι ιατροί του ΕΟΠΗ θα συνταγογραφούν τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο χωρίς πλαφόν. Με προσωρινή απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας έκρινε αντισυνταγματικό το πλαφόν στις συνταγογραφήσεις των φαρμάκων, παγώνοντας έτσι την εφαρμογή πρόσφατης υπουργικής απόφασης που έθεσε μηνιαία όρια στη συνταγογράφηση, κάνοντας δεκτή σχετική αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Επιτροπή Αναστολών
δέχθηκε ότι είναι σημαντικότερο στη φάση αυτή να αποτραπεί η πιθανολογούμενη βλάβη της υγείας των ασθενών, δίνοντας προβάδισμα στην υγεία έναντι των οικονομικών του κράτους, μέχρι ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ και που πιθανολογείται ότι δεν αναμένεται νωρίτερα από το φθινόπωρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Νικόπολης TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.